πρώτο για να κρατήσουμε άσβηση τη μνήμη του Άλκη, ο οποίος για μένα και για όλο τον κόσμο έχει πάρει μια μαρτυρική μορφή. Και νομίζω ότι είναι ο χρέος μας να κάνουμε ο καθένας από εκεί που υπηρετεί την υπηρεσία του, την πατρίδα του, τον ιδανικό του σκοπό, να κάνει τα πάντα για να μπορέσει να σταματήσει αυτή τη βιοπαντική βία. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Γιώργο, είναι εξαιρετική η προσπάθεια που κάνετε. Η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει οτιδήποτε δυνατόν και είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μπει ένα τέλος στην τυφλή οπαδική βία. Το κάνει αυτό σε επίπεδο νομοθετικό, ελεγκτικό, λειτουργικό, αυστηροποιεί τις ποινές, αναβαθμίσει το ρόλο της αστυνομίας, επιβάλλει τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ να ελέγχουν πλέον στους συνδέσμους και εμείς, σαν Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, βάζουμε και εμείς το δικό μας έτσι λιθαράκι μέσα από μια πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την σχολική διαμεσολάβηση, ώστε να ξεκινούν όταν ξεκινούν οι μαθητές και να κοινωνικοποιούνται, να γνωρίσουν πώς μπορούν να επιλύουν με ελληνικό τρόπο τις διαφορές τους. Και θα ήθελα να σκύψω το κεφάλι μου με πολύ σεβασμό στους γονείς του Άλκη, γιατί όπως και υπόθηκε προηγουμένως, μας δίνουν τον δρόμο. Και νομίζω ότι μας το δείχνει ο Άλκης από εκεί ψηλά και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παρεκκλίνει από αυτή την πορεία. Ευχαριστώ πολύ.